δεν μπορεί να μην βλέπουμε την εξής πραγματικότητα. Οι σημερινές δυνατότητες που δίνει η πρόοδος της επιστήμης, της παραγωγής, της τεχνικής μπορούν να διαμορφώσουν ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για τους εργαζόμενους και το λαό μας. Αντίθετα όμως, όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι προς όφελος του λαού, αλλά βλέπουμε το αντίθετο. Δηλαδή, τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα μπορούσε να δουλεύει λιγότερες ώρες, για λιγότερα χρόνια, απολαμβάνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και δικαιώματα στη ζωή του, βλέπουμε να επεκτείνεται η εργασιακή ζούγκλα, να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, να εντατικοποιείται η εργασία, να είναι καθυλωμένοι μισθοί και δικαιώματα εδώ και χρόνια. Παράδειγμα, τη στιγμή που θα μπορούσε να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια, η αξιοποίηση των τεράστιων ενεργειακών πηγών στην περιοχή με κριτήρια τα συμφέροντα των λαών, εμείς βλέπουμε αυτές οι πηγές να γίνονται το μήλον της έρηδος ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους, ανάμεσα στις αστικές τάξεις όπως της Τουρκίας, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και την Κίνα. Με το μάρμαρο των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων να είμαστε σίγουροι ότι τελικά θα το πληρώσουν οι λαοί και ο λαός μας. Απέναντι σε αυτές τις αντιφάσεις δεν μπορεί, φίλοι και σύντροφοι, να δώσει τίποτα το σημερινό σύστημα. Θα πηγαίνει από κρίσεις σε περιόδους ανάπτυξης, σταθερά όμως για το λαό θα δημιουργούνται προβλήματα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Απάντηση σε αυτά τα αδιέξοδα μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση πάντης και εξουσίας που καταθέτει το ΚΚΕ. Ο σοσιαλισμός είναι αυτός που μπορεί να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που έρχονται στο προσκήνιο προς όφελος της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αυταπασχολουμένων.